το αν συμφωνώ με την αύξηση στην τρέχουσα φάση των κατώτατων μισθών στην Ελλάδα. Η άποψή μου ήταν θετική. Ναι, στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει μία αύξηση των κατώτατων μισθών στην Ελλάδα. Αλλά επουδενή αυτό δεν πρέπει να το εννοήσουμε ως κάτι το αυτοματοποιημένο, το σίγουρο ανά πάσα στιγμή και για το μέλλον και μάλιστα με ένα χαρακτήρα επιταχυνόμενο. Καλά, αν γίνει μία αύξηση του κατωτάτου, είναι δύσκολο να ξαναγυρίσεις πίσω. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να έχουμε την αίσθηση, αγαπητέ, ότι κάθε χρόνο θα είμαστε σε θέση και θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό 10 ή 15%, αυτό δεν γίνεται. Και εδώ θέλω να εστιάσω. Δεν είναι ζήτημα κυβερνήσεων, αγαπητή μου φίλη, το ποιοι είναι οι μισθοί σε μια χώρα. Ναι. Το ποιοι είναι οι μισθοί σε μια χώρα είναι ζήτημα παραγωγικότητας. Αν μια επιχείρηση δεν είναι παρκώς παραγωγική, δεν μπορεί να δώσει ούτε υψηλούς μισθούς, ούτε να έχει και υψηλά κέρδη. Και το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή η ελλιπής παραγωγικότητα όλων των δομών μας και των δημόσιων και των ιδιωτικών σε όρους παραγωγής και παραγωγικότητας. Από τι ξεκινάνε όλα τα προβλήματά μας και αυτή είναι η βάση της σχετικής μας υπανάπτυξης. Καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο με ένα μαγικό ραβδάκι δεν μπορεί να βελτιώσει τους μισθούς βάσιμα και βιώσιμα. Δεν υπάρχουν ούτε λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν ούτε και μαγικά ματζούνια. Μπορεί όμως να μειώσει την παραγωγικότητά σου. Αυξάνει την παραγωγικότητά σου σαν οικονομικό σύστημα, σαν παραγωγικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορείς να δώσεις καλύτερες αμοιβές στους ανθρώπους της κοινωνίας, που είναι και το τελικό στόχος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Επειδή, ξέρετε, εμένα μου κάνει εντύπωση. Ζητάμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία δεν είναι και τίποτε το σημαντικό. Δηλαδή, αν το νουμεροποιήσουμε, δεν σώζει την κατάσταση εδώ που τα λέμε. Απλώς ναι, ο συνυπολογισμός των υπόλοιπων μισθών κάτι παραπάνω αυξάνει. Έτσι. Να σας πω. Και εδώ γίνεται και μια συζήτηση για πλαφόν μόνο στους μικρούς μισθούς η αύξηση και όχι στους μεγάλους. Έτσι, να μην παρασυρθεί το σύστημα. Και αυτό δεν είναι σωστό. Η λογική του πλαφών και της δέσμευσης. Ναι, αυτά δεν είναι σε ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή, μου θυμίζει μπακάλικο αυτά που ακούω. Ναι. Δηλαδή, ούτε απ' έξω από οικονομική σχολή δεν τα λένε αυτά έτσι για να πούνε έξυπνα. Αλλά εντάξει, ακούγονται. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δυνατότητα, η αγοραστική δυνατότητα του κάθε μισθού, του κάθε εισοδήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται μία προσπάθεια να μειωθεί το βασικό κόστος διαβίωσης αντί να συζητάμε για το 20, 15, 17 ευρώ παραπάνω στους μισθούς, στο βασικό μισθό. Καταρχήν, οι βασικοί μισθοί δεν μπορούν και αυτοί να αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ, μέρος των επιχειρήσεων της οικονομίας μας στηρίζεται σε εργασία ανειδίκευτη και με το βασικό μισθό. Αυτές οι επιχειρήσεις με μια πολύ μεγάλη αύξηση του βασικού μισθού τεινάζονται στον αέρα, μπαίνουν σε ζημιές και ενδεχομένως κλείνουν. Άρα και αυτό έχει την ευαισθησία του. Δεύτερον από αυτό που είπατε, επουδενή μια σύγχρονη οικονομία και κοινωνία δεν πρέπει να κοιτάζει μονάχα τα πολύ χαμηλά στρώματα και μάλιστα με μια λογική στενά υποδηματική. Καλύτερο είναι να ενισχύσεις την κοινωνία σου και την οικονομία σου έτσι ώστε να δυναμώνουν με τα ίδια τους τα χέρια τα χαμηλότερα στρώματα, προσπαθώντας να δημιουργήσεις συνθήκες για νέες επενδύσεις, για νέες δουλειές. Νέες θέσεις εργασίας. Τρίτο τώρα, ο περιορισμός του κόστους που λέτε, αγαπητέ, όταν στηρίζεται αυτό το κόστος από διεθνώς εισαγόμενα αγαθά και στην περίπτωση της ενέργειας έχουμε ένα από αυτά, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί από ένα κράτος. Καμία κυβέρνηση δεν προσδιορίζει το κόστος ούτε του πετρελαίου, ούτε του αερίου, ούτε και μπορεί καμία κυβέρνηση να απαιτήσει γραφειοκρατικά, ας το πούμε, με μια διοικητική απόφαση, τη σταθεροποίηση των τιμών. Ναι, δεν μάλιστα το μπορεί καμία κυβέρνηση αυτό. Σε περίπτωση βέβαια που θέλεις ως κυβέρνηση να επιδοτήσεις, που είναι μια επιλογή, την πολύ ακριβή ενέργεια, πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή η επιδότηση της ενέργειας θα πρέπει από κάπου να αντλήσεις πόρους για να την καλύψεις. Δηλαδή, στο βάθος ναι, δεν υπάρχει δωρεάν πουθενά.
Άμπραβο. Καλά, και αυτό το είχαμε ακούσει, το ξέρετε. Αυτά τα λεφτόδεντρα, ας πούμε, το έχουμε ζήσει χρόνια. Αυτά τελειώσαν, είπαμε. Έχουμε δύο λεπτάκια, ένα τελευταίο ερώτημα. Όχι. Η διαδικασία τώρα, κύριε καθηγητά, όπου η Ευρώπη ως διαθαύματος συζητά την έκδοση κοινού ομολόγου, ευρωεμολόγου. Όταν το οποίο όταν το λέγαμε εμείς, βγάλτε ένα ευρωεμόλογο, το λέγαμε, παρακαλούσαμε να βγει ένα ευρωεμόλογο, ώστε να μην επομιστούμε το βάρος της οικονομικής κρίσης μόνοι μας, για τα λάθη μας κτλ. Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Άλλο να βγάζει κάποιος ένα ευρωεμόλογο για να καλύψει τα λάθη της Ελλάδας, ή της Πορτογαλίας, ή της Κύπρου. Και άλλο είναι να βγάλουμε ένα κοινό ευρωεμόλογο για όλο το... Για ένα πρόβλημα πραγματικό, το οποίο είναι έκτακτο, αυτό είναι άλλο. Αλλά ακόμα και σε αυτή τη δεύτερη δικαιολογημένη περίπτωση, να ξέρετε αγαπητοί μου ότι πάντοτε ένα ομόλογο που σημαίνει κατά βάθος μια ενοποίηση των χρεών, συνήθως καλύπτεται από αυτόν ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα. Και στην περίπτωσή μας είναι το γερμανικό δημόσιο. Και για να είμαστε ακριβείς με τους κακούς και καλά Γερμανούς που έχουμε μάθει, να ξέρετε ότι το μεγάλο βάρος για τη λειτουργία αυτού που λέμε οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δημοσιονομικούς όρους είναι στην πλευρά των Γερμανών. Ναι, μόνο που το ευρωομόλογο σήμερα που συζητιέται είναι για να στηρίξει το ενεργειακό κόστος. Και σε συνθήκες πολέμου. Ναι, και η πλέον εξαρτημένη από αυτή, την κατάσταση είναι η Γερμανία. Ξέρετε, έβλεπα κάποια νούμερα. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ της γαλλικής άποψης, παρόλο που τη δαιμονοποιήσανε, όπου κρατούσε μαζί σε ενέργεια τα πυρηνικά της Ελλάδας. Φίλε, μαζί είναι. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τον άξονα το γελογερμανικό. Όχι, όχι. Οι Γάλλοι έχουν εξάρτηση πρέπει από το αέριο στο 8%. Οι Γερμανοί έχουν στο 37%. Καταλαβαίνετε ότι το ευρωομόλογο και να βγει, προφανώς είναι προς το συμφέρον το δικό τους σε σχέση με τους Γάλλους. Όχι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο ομόλογο, το οποίο αφορά και την ενέργεια αλλά και την άμυνα, θα πρέπει να πέσει στις πλάτες κάποιου για να εξυπηρετηθεί. Θα πρέπει να το εγγυηθεί βασικά. Βέβαια, ακριβώς αυτή η εγγύηση είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, εγώ είμαι υπέρ ενός τέτοιου ομολόγου, αλλά κάθε φορά να έχουμε υπόψη μας ότι όταν έχουμε μπροστά μας ένα συλλογικό κίνδυνο, δεν μπορούμε, το πω σχηματικά, να βρίζουμε συνεχώς τη Γερμανία και στα δύσκολα. Να λέμε βάλε πλάτη για να φτιάξουμε. Καλά, τώρα δεν βρίζει κανένας. Λοιπόν, βρήκαμε άλλους να βρίζουμε τώρα. Τώρα έχουμε τον Πούτιν. Κύριε καθηγητά. Τώρα είναι δικαιολογημένα. Τώρα είναι δικαιολογημένα να τον βρίζουμε. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα να είσαι εισβολέας και άλλο να είσαι προστάτης Ευρωπαϊκής. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θα κάνουμε δίαιτα από εδώ και πέρα. Όχι. Δίαιτα έτσι κι αλλιώς χρειάζεται. Για μένα αυτό ναι. Το λέω, αλλά δεν με ακούει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μας την επιβάλλει ο Πούτιν τη δίαιτα. Αυτό να το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ το είπα.